Το θέμα των εργαζομένων φαντάσματα έφερε με ερώτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Νίκος Ανταμπούφης, με τον επικεφαλής της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης να παρουσιάζει στο σώμα εντολή προμήθειας καυσίμων της 21ης-12ης του 2006 στο όνομα του καταγγέλλοντος Γιώργου Γελαντζή. Τις αρχές Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, 11 Νοεμβρίου, σε ερώτησή σας σχετική, 30, έδωσα μία απάντηση. Ό,τι είπα τότε ισχύει και τώρα. Δεν θα προσθέσω τίποτα. Κύριε Δήμαρχε, τη σεβάστηκα την απάντησή σας και σας είπα ότι κι εσείς, όπως και εγώ, οφείλουμε να ψάξουμε περισσότερο. Εκείνο που ρωτάω σήμερα είναι το εξής. Και το δίνω και αυτό στο Προεδρείο. Είναι φωτοτυπία από παραστατικό που αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι για τους οποίους μιλούσα από τον Ιούνιο όντως εργάστηκαν. Και εσείς επιμένετε ακόμη και σήμερα να λέτε ότι η υπηρεσία απαντά ότι δεν εργάστηκαν. Ναι, η υπηρεσία έτσι απαντά και λέει ψέματα. Όπως επίσης, απευθύνθηκα προφορικά, δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι, αλλά πρώτη φορά είναι που το κάνω δημόσια. Απευθύνθηκα προφορικά στον κύριο Αντιδήμαρχο και ζήτησα τη συνεργασία του για να δούμε αν υπάρχουν παραστατικά. Η απάντησή του ευθαρσώς ήταν ότι τέτοιου είδους παραστατικά δεν διατηρούνται. Να όμως που σας καταθέτω σήμερα φωτοτυπία με τέτοιου είδους παραστατικά. Ή λοιπόν οι υπηρεσίες δεν δούλεψαν καλά και πρέπει να ελέγξουμε. Και πρέπει να ελέγξουμε όλοι για ποιο λόγο υπέκρυψα αυτή την υπόθεση ή στις επαφές μου και με τους πολιτικούς προϊσταμένους και με τις υπηρεσίες μου υπόθηκαν ψέματα. Απλά είναι τα πράγματα. Και εγώ ρωτάω, όχι αν όντως συνέβη, γιατί όντως συνέβη, ρωτάω τι θα κάνει ο Δήμος με τα χρήματα που δεν πλήρωσε, τι θα κάνει με την ασφάλεια στο ΙΚΑ που δεν έχει πληρώσει και τι θα κάνει με τους τότε υπεύθυνους αντιδημάρχους οι οποίοι προσέλαβαν αυτούς τους ανθρώπους και συνέχισαν αυτό το καθεστώς. Αυτά ρωτάω. Στην απάντησή του, ο Δήμαρχος Ξάνθης αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του Δήμου, δείχνοντας ευθέως το σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων. Μιλάτε για έγγραφα του Δήμου, τα οποία κρύψαμε και δεν κάναμε και δεν ράναμε. Λοιπόν, και σας λέω, πάρτε να δείτε ποιος είναι ο εκδότης, θα δείτε ότι δεν έχει καμιά σχέση με τον Δήμο και ως εκ τούτου πάρτε πίσω όλα αυτά που είπατε. Αυτό που δώσατε εσείς. Δεν είναι εκδότης ο Δήμος. Το απορριμματοφόρο ΚΙΤΑΙ42-68 δεν είναι εκδότης ο Δήμος. Τελειώσαμε. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ποιος είναι εκδότης. Ωστόσο, στις καταγγελίες του επανέρχεται ο κύριος Γιαλαντζής, ξεκαθαρίζοντας ότι εκ των πραγμάτων τα δελτία κίνησης τα διαχειρίζεται ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων, σημειώνοντας πως η προσπάθεια του Δήμου είναι να ρίξει τον μπαλάκι στο Σύνδεσμο. Θέλω να καταθέσω κιόλας και να πω για τα χαρτιά, για τις εντολές καυσίμων που έχω, ότι τα πετρέλαια των απορριμματοφόρων τα διαχειρίζει το Σύνδεσμος. Είναι χωρισμένο. Η καθαριότητα είναι στο Σύνδεσμο και στο Δήμο Ξάνθης. Ο Δήμος Ξάνθης έχει τον Δήμο και ο Σύνδεσμος έχει όλα τα χωριά της Ξάνθης. Αλλά τα πετρέλαια και τις εντολές πετρελαίου τις κόβουν όλες ο Σύνδεσμος. Αυτό, ότι θέλουν με δύο λόγια, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που με είπατε για τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλουν να ρίξουν τον μπαλάκι στο Σύνδεσμο. Δηλαδή τι θέλουν να πούνε, ότι εγώ δούλευα στο Σύνδεσμο? Εγώ δεν δούλευα στο Σύνδεσμο και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μία σύμβαση Συνδέσμου με Δήμου που διαχειρίζεται τα πετρέλαια, τις εντολές πετρελαίων τις διαχειρίζει το Σύνδεσμος και για τα αυτοκίνητα του Δήμου Ξάνθης. Και αυτά τα αυτοκίνητα που δουλεύουμε εμείς είναι τα μισά είναι του Συνδέσμου και τα μισά είναι του Δήμου Ξάνθης. Αυτό. Οπότε αυτό που μας τονίζετε και εσείς και σημειώνετε κύριε Γιαλαντζή είναι ότι όλες οι εντολές καυσίμων, η διαδικασία που, δηλαδή που απαιτείται είναι αυτή που πηγαίνουν πρώτα στο Σύνδεσμο και ακόμα που διατίθεται τα απορριμματοφόρα για το Δήμο Ξάνθης. Ναι, όλοι οι οδηγοί του Δήμου στα απορριμματοφόρα πηγαίνουμε στο Σύνδεσμο, στον κύριο Αϊβαζίδη που είναι υπόψη γραφείου κινήσεως του Συνδέσμου και ζητάμε εντολές πετρελαίων για το τάδε αυτοκίνητο που δουλεύουμε, συγκεκριμένα για ποιο αυτοκίνητο. Δηλαδή το μόνο που κάνει ο Σύνδεσμος είναι να διαχειρίζεται τις εντολές πετρελαίων. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το Σύνδεσμο. Εμείς ήμασταν στο Δήμο, δουλεύαμε. Απλώς το μόνο που έχει ο Σύνδεσμος είναι που κάνει κουμάντο αυτό στα πετρέλαια του. Και αυτός διαχειρίζεται και κόβει τις εντολές. Και από ό,τι κατάλαβα, προσπαθούν τώρα, με λίγα λόγια αυτό που λέτε τώρα που είπε ο Δήμαρχος και δεν μίλησε και κανένας άλλος εκεί μέσα, προσπαθούν να ρίξουν τον μπαλάκι στο Σύνδεσμο.
Ενδιαφέρον έχει μετά από αυτή την εξέλιξη και τη στάση του Δημάρχου, ο οποίος επιρρύπτει ευθέως την ευθύνη για τους εργαζόμενους φαντάσματα στο σύνδεσμο, η αντίδραση του Προέδρου προκειμένου επιτέλους να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αφού σαφώς αποδεικνύεται ότι το Δεκέμβριο του 2006 ο κύριος Γιαλαντζής, σύμφωνα με το δελτίο κίνησης, εμφανίζεται να εργάζεται στην καθαριότητα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται σε καμία μισθολογική κατάσταση.